Η προγραμματισμένη ημερήσια διάταξη της Συνόδου Κορυφής αφορούσε πρωτίστως το Brexit και την κλιματική αλλαγή. Δυστυχώς όμως η επικαιρότητα μας υποχρεώνει να προσθέσουμε και άλλα θέματα τα οποία θα χρειαστεί να συζητήσουμε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι συνολικά στην Ευρώπη βρισκόμαστε μπροστά σε ένα δεύτερο κύμα της επιδημίας του COVID. Η Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες τα πηγαίνει ακόμα αρκετά καλύτερα. Θα χρειαστεί όμως απόλυτη συνέπεια στην εφαρμογή των μέτρων που έχουν εξαγγείλει οι ειδικοί. Θέλω επίσης να επισημάνω ότι εφόσον οι ειδικοί μας υποδείξουν την ανάγκη να πάρουμε πρόσθετα μέτρα τοπικού, το ξανατονίζω, τοπικού χαρακτήρα, δεν θα διστάσουμε να το κάνουμε για να περιορίσουμε την όποια τοπική διασπορά της επιδημίας. Είχα την ευκαιρία να ζητήσω από τον πρόεδρο Μισελ να προσθέσουμε στη συζήτησή μας και το θέμα των προκλήσεων της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τι δεν βρισκόταν στην ημερήσια διάταξη. Και συμφώνησε ο πρόεδρος Μισελ και το θέμα αυτό θα συζητηθεί αύριο. Θα έχω την ευκαιρία να ενημερώσω τους συναδέλφους μου, όπως το έκανα ήδη στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, για τις νέες προκλητικότητες της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα και απέναντι στην Κύπρο, με την πρόσφατη έξοδο του Horus Reis εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας, καθώς και την απαράδεκτη παραβίαση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ σχετικά με τα βαρώσια στην Κύπρο. Δυστυχώς, η Τουρκία φαίνεται να παραμένει συνεπής στην προκλητική της και επιθετική της συμπεριφορά. Την ίδια συνέπεια επιβάλλεται να επιδείξει και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την εφαρμογή των αποφάσεων που ήδη έχει λάβει, προκειμένου η συμπεριφορά αυτή, εφόσον συνεχιστεί, να έχει τις ανάλογες συνέπειες.